Μπαλαπάνη στην περιοχή, θα πλασάρει. Δεύτερη απόκρουση, εντυπωσιακή από τον Μπεκιάρη. Μούκος βαθιά παλιά, η μπάλα θα περάσει σε θέση βολής, πλασέ και γκολ για τον αντίμαχο, ο οποίος παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Ο Ξολούφης είναι ο σκόρερ. Προβάδισμα για τον αντίμαχο. 1-0. Προηγούνται οι κόκκινοι με τον Γιάννη Μιξολούφη. Μιξολούφη, θα βγει ο Ξυλούρας και θα μαζέψει. Μπαλαμπάνης έξω από την περιοχή, θα πάει κατά μέτωπο, Μπαλαμπάνης θα πλασάρει. Στη συνέχεια 1-1, ο Πάντος από την εξέλιξη της φάσης. Πάντος έγινε κάτοχος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζει η αναγέννηση με τον Πάντο. Χοντρή επίθεση για την αναγέννηση, κάθε την πάσα, ο Πάντος θα πλασάρει. Ο Μπεκιάρης θα απομακρύνει. Καλή στιγμή για την ομάδα της αναγέννησης. Παράλληλα, ο Νάστος. Ο Μούκας θα σουτάρει. Ο Μούκας, εντυπωσιακή απόκριση του Ξυλουρά σε κόρνερ. Το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μιξολούφη στο 2-1. Δεύτερο τέρμα για τον Μιξολούφη, ο οποίος δίνει εκ νέου προβάδισμα στον αντίμαχο. Χατζηβασιλείου δοκιμάζει το μακρινό σου, την μπάλα στο δοκάρι. Δυνατό σουτ από τον Χατζηβασιλείου. Μπαλαμπάνης δεξιά για τον Καπίρη. Ο Καπίρης δυνατό σουτ. Ο Μπεκιάρης με δεύτερη προσπάθεια απομακρύνει. Συνεχίζεται η φάση. Στην περιοχή το σουτ απομάκρυνσε τους Καλέρη πάνω στην γραμμή. Νέο σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Ισοφάρηση για την ομάδα της αναγέννησης με τον Τριμάτι, ο οποίος πέρασε στο μάτς πριν από λίγο. 2-2 η αναγέννηση με τον Τριμάτι. Καιρός κάθετα, ο Αλιάης σε θέση βολής. Ο Ξυλουράς, ο Αλιάης, μπάλα συνεχίζεται. Ο Ξενικός στο δοκάρι. Και στη συνέχεια στα δίχτυα, προβάδισμα για τον αντίμαχο με 3-2. Ξανά προβάδισμα η ομάδα του αντίμαχου σε μια φάση διαρκείας. Οι κόκκινοι θα πάρουν προβάδισμα στο σκορ. Ο Ξολούφης θα μπει στην φάση, ο Ξυλουράς θα απομακρύνει. Χατζηβασιλείου στην εκτέλεση, ο Χατζηβασιλείου εκτελεί. Μπάλα θα καταλήξει στην αγκαλιά του Μπεκιάρη. Χατζηβασιλείου εκτελεί, μπάλα θα περάσει από το τείχος, θα καταλήξει στην αγκαλιά του Μπεκιάρη. Μπαλαμπάνης παράλληλα, απομάκρυνση, ο Χατζηβασιλείου, ευκαιρία. Απομακρύνουν οι υποσφαιριστές του αντίμαχου. Και φινάλε του μάτς. Ο αντίμαχος σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι εδώ στο γήπεδο Ζυμπαρίου θα επικρατήσει για την δεύτερη αγωνιστική της ΚΑΠΑ 16 της αναγέννησης με 3-2.